Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσω αμέσως. Σήμερα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο από τον Εύρο. Πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπεις αυτό το μαύρο. Και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, είναι ικανοποιημένο το ΚΚΕ από τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα της πυρκαγιάς στον Εύρο και τα μέτρα που προτείνει για να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν και τι θα μπορούσε να γίνει, το δεύτερο μέρος του ερωτήματος. Ναι, κύριε Μπαρδούνια, και με βάση τις εξελίξεις όλο το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τον Εύρο πιο συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το τρίμηνο αυτό που ζούμε, αυτή την τη λέλαπα των πυρκαγιών και τις συνέπειες, ενώ και σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, συμπολιτών μας και κυρίως φυσικού δασικού πλούτου, έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα και της σημερινής της πολιτικής ή των πολιτικών, αν θέλετε, όλων των κυβερνήσεων τώρα και φυσικά της σημερινής, το ζήτημα της δάσου προστασίας, της πρόληψης, αν θέλετε, αλλά και της αντιμετώπισης σε ό,τι έχει να κάνει με όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και όλες τις αναγκαίες ενέργειες εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έπρεπε να γίνουν για την ενίσχυση, αν θέλετε, των μηχανισμών καταστολής των πυρκαγιών. Και γίνεται λόγος για τη δασική υπηρεσία, για την πυροσβεστική. Λέει η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε. Το ΚΚΕ, ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πέρα από τα ζητήματα της αντιπυρικής περίοδου, που κάθε χρόνο, εδώ και δεκαετίες, κάθε χρόνο με ερωτήσεις ή με ερώτηση, αν θέλετε, φέρνουμε στη Βουλή. Τα ζητήματα δηλαδή της πρόληψης, της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, έχει καταθέσει και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για το πώς θα πρέπει να οργανώσει το κράτος, τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά και τι μέτρα πρόληψης θα πρέπει λοιπόν να παρθούν προς την κατεύθυνση αυτήν. Και με συγχωρείτε, αλλά και επειδή προηγήθηκε και η προημερησία συζήτηση στη Βουλή, βγαίνουν και ορισμένα, αν θέλετε, συμπεράσματα κατά τη γνώμη μας, ο καθένας από τη μεριά του ενδεχομένως, αλλά για μας είναι ξεκάθαρο ότι και από τις παρεμβάσεις... Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση μόνη της να δουλέψει και δεν έχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση. Εντάξει, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς για να δικαιολογήσει τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες με την πολιτική που άσκει και αυτός και το προηγούμενο, την προηγούμενη θητεία εννοώ, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες οι άλλες κυβερνήσεις, μπορεί να προσφέρει σε αυτό. Οι προτάσεις σε ό,τι αφορά το κόμμα μας είναι κατατεθειμένες εδώ και χρόνια, αν θέλετε. Λοιπόν, και αν ήθελε να τις υλοποιήσει, ιδού η Ρόδος. Το θέμα είναι ότι από την παρέμβαση και του Πρωθυπουργού στη συζήτηση στην Ολομέλεια, είναι ότι, τι είναι κύριε Μπαρδούνια, ότι οι φωτιές θα συνεχίσουν και στο μέλλον, ότι θα σβήνουν στη θάλασσα ή όπου ή όταν σταματήσει ο άνεμος, ο στρατηγός άνεμος, αν θυμάστε πάλι ποτέ. Τον κύριο Πολύδωρα, ναι βέβαια. Ναι. Ή λοιπόν και φυσικά όταν το κράτος, εφόσον σβήσουν οι πυρκαγιές, εφόσον το κράτος λοιπόν αποτιμήσει το τελικό, την τελική οικολογική σημασία της καταστροφής, θα έρχονται οι ιδιώτες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την ανασυγκρότηση, να θυμίσω κατά τα πρότυπα της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας, βάζοντας λοιπόν από την πόρτα, από τα παράθυρα, από όπου θέλετε, τα επιχειρηματικά συμφέροντα στην καμένη γη και στα καμένα γενικότερα. Αφετέρου, σε ό,τι αφορά την πρόληψη, ο δρόμος είναι ορθάνητος. Αυτά βγαίνουν συμπεράσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι ο δρόμος είναι ορθάνητος για ενεργότερη εμπλοκή των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων, με όχημα φυσικά την εμπορική αξιοποίηση, εκμετάλλευση, αν θέλετε, της ξυλίας, της βιομάζας, των δασών κτλ. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει αφού το έχει γίνει καταστροφή. Η πρόληψη, πώς θα μπει ο ιδιώτης στην πρόληψη, δεν το καταλαβαίνω, που κατηγορείται την κυβέρνηση ότι θα βάλει ιδιώτης στην πρόληψη. Μα όταν του παραχωρήσεις ένα δάσος, μαζί ένα δάσος, για να εφαρμόσει, υποτίθεται, λέμε,
το κομμάτι της πρόληψης. Παράλληλα όμως αυτό θα συνοδεύεται, αυτό λένε και αυτό γίνεται εξάλλου, αλλά γίνεται όχι στο συνολικά ακόμα, λοιπόν, στη λογική αξιοποίησης, της εμπορευματικής αξιοποίησης τμήματος, μέρους των δασών και πολύ περισσότερο, όπως σας είπα και προλίγου, την αξιοποίηση της βιομάζας, αυτός που υπάρχει στο δάσος, και την εκμετάλλευση της ξυλίας, όχι της μετά το αφού καεί, των καμένων δηλαδή, αλλά της ίδιας της ξυλίας. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι εδώ και πολλά χρόνια, βέβαια ο πληθυσμός έχει μειωθεί στην περιφέρεια, στην επαρχία, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι λειτουργούσαν συνεταιρισμοί ξυλοκόπων, υπήρχε κόσμος στα χωριά, σε άμεση διασύνδεση, να το πω έτσι, και χρήση εντός εισαγωγικών των δασικών εκτάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίστοιχα δασικές υπηρεσίες με τα προβλήματα που είχαν και εκείνη την περίοδο, οι οποίες είναι διαλυμένες, δεν υπάρχει δασική υπηρεσία σήμερα. Και αντίστοιχα τα προβλήματα στελέχωσης υποδομών και τεχνολογικού και εξοπλισμού της πυροσβεστικής. Κύριε Λαμπρούλη, ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στην Ολομέλεια για τις φωτιές, ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα κλιματικής αλλαγής και εμφανίστηκε το φαινόμενο του πυρονέφους. Αυτό σας ικανοποιεί? Όχι, φυσικά. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία που επικαλούνται συνεχώς και διαρκώς την κλιματική αλλαγή. Γιατί σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνουν αυτά, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες της Ευρώπης που συμβαίνουν αυτά, ακριβώς περίπου σε μεγαλύτερο μικρότερο βαθμό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και εδώ στη χώρα μας, στο κομμάτι δηλαδή της πρόληψης, αλλά και των αναγκαίων μέτρων όταν χρειάζεται να μέσων κτλ. Όταν χρειάζεται να καταστήλεις μια πυρκαγιά ή τις πυρκαγιές. Και φυσικά και εδώ στη χώρα μας όλοι συμφωνούν, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρατε, συμφωνούν με την καραμέλα της κλιματικής κρίσης. Όμως η καραμέλα της κλιματικής κρίσης συνοδεύεται... Υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχει, ή αν θέλετε αλλαγή των κλιματικών συνθήκων. Δεν είναι εδώ και 5 και 10, είναι πάνω από 20, 25, 30 χρόνια και βάλε που καταγράφεται. Άρα λοιπόν, εφόσον το ξέραν από τότε, αν θέλετε από εδώ και 30 και 40 χρόνια θα έλεγα, γιατί έχει γραφτεί αυτό, δεν είναι αυθαιρεσία αυτή τη στιγμή στην κουβέντα μας, δική μου. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουν προσαρμόσει αντίστοιχα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, να το πω, ή των μέτρων για την προστασία των δασών κτλ., του περιβάλλοντος στο σύνολο, εγώ θα έλεγα. Αλλά δείτε, από την άλλη μεριά έχουμε μια πολιτική που συνεχώς επιδεινώνει, εμπορευματοποιώντας και δίνοντας γη και είδωρο στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ή στο ιδιωτικό κεφάλαιο για αξιοποίηση, για χρήση δασών, αιγιαλού και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, μπορεί να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το περιβάλλον, είτε για τα δάση, είτε για τη θάλασσα κτλ., αλλά την ίδια ώρα με την πολιτική τους υπονομεύουν ακριβώς αυτό το ίδιο το περιβάλλον. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την πολιτική στήριξη των στρατηγικών επιλογών Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Λένε οι πληροφορίες ότι έχει λίγα πράγματα στο καλάθι του. Ωστόσο, θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει η κυβέρνηση. Και όπως λένε οι πληροφορίες, θα μεταρρυθμίσει στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην παιδεία και στο κράτος. 4 μεταρρυθμίσεις σημαντικές που θα αλλάξουν το κράτος και το κάνουν πιο σύγχρονο. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η δική σας στάση απέναντι σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από το θέμα της υγείας. Γιατί μέσα στις μεταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση είναι και το, αν θυμάμαι καλά, στην περιφέρεια όπου υπάρχουν νοσοκομεία και είναι σε κοντινή απόσταση, είτε να συγχωνεύονται ή να κλείνουν τα άλλα. Ή ξέρω εγώ να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών μέσα στα νοσοκομεία. Για να το δούμε, πώς το προσεγγίζετε εσείς? Ήδη αυτή η πολιτική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας που επίκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι η συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας, που έρχεται στη συνέχεια των πολιτικών στον τομέα και στον τομέα της υγείας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή πιο της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας εννοώ, και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, και της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων. Είναι κακό να ποιος, υπάρχει η μείωση ή η εξάλληψη, αν θέλετε, της κρατικής χρηματοδότησης, της κρατικής υποχρέωσης του κράτους, της υποχρέωσης του κράτους να χρηματοδοτεί τις δημόσιες μονάδες υγείας και τη μετατροπή τους σε επιχειρήσεις οι οποίες θα δεν προκύπτει από πουθενά όμως. Κύριε Λαμπρούλη, δεν προκύπτει. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, με συγχωρείτε. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν... Λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, στο κόστος όφελος. Τα έσοδά τους είναι κυρίως από την πώληση υπηρεσιών, μέσω του ΙΟΠΗ, ίσπραξη δηλαδή νοσηλείων, και από τις υπηρεσίες που πουλάνε στους ασθενείς στα απογευματινά ιατρία. Παράλληλα, αν θυμάστε ως έγκριτος δημοσιογράφος, τέλος του προηγούμενου έτους, του 2002, πέρασε ένα νομοσχέδιο όπου ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για την είσοδο ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία και κατ' επέκταση τη δυνατότητα, αυτό ήταν και το τυράκι αν θέλετε στη φάκα, κατά τη γνώμη μας, την δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο. Σε κάθε περίπτωση αυτός που θα πληρώσει και θα κληθεί να πληρώσει για να έχει υπηρεσίες που πληρώνει ως τώρα δυσβάσταχτα βάρη για την υγεία του είναι ο ίδιος ο λαός. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων που κομμάτι-κομμάτι υλοποιούσαν την ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Σε αυτό να σας κάνω μια ερώτηση. Θα μου πει κάποιος είναι αφελής, αλλά θέλω να την κάνω. Ναι, αλλά αυτό το πρόγραμμα το ενέκρινε το 41% των Ελλήνων. Άρα οι Έλληνες είναι θετικοί προς μια τέτοια εξέλιξη. Το πόσο θετική είναι αν κάνετε μια γύρα στα νοσοκομεία και ρωτήσετε τους ασθενείς που προσφεύγουν στα νοσοκομεία για να έχουν υπηρεσίες υγείας, που συναντούν μια κατάσταση, επιτρέψτε μου τον όρο, και δεν μιλάω για την πρωτοβάθμια που εκεί η κατάσταση είναι ούτως ή άλλως διαλυτική, για μια κατάσταση τραγική με τα τεράστια προβλήματα αφενός μεν σε προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τι γίνεται το τελευταίο χρόνο, ίσως και περισσότερο, με τις αποχωρήσεις, παρετήσεις συναδέλφων, γιατί είμαι και εγώ γιατρός, λοιπόν, συναδέλφων γιατρών λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, αλλά και λόγω των συνθήκων, των απαράδεκτων συνθήκων εργασίας, νοσοκομεία απαξιωμένα, με τεράστιες ελλείψεις πέραν του προσωπικού, όπως είπα, τεχνολογικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Άρα λοιπόν, με αποτέλεσμα, μέρος του λαού μας, όσοι έχουν ή αν θέλετε προσπαθώντας να έχουν υπηρεσίες υγείας και απευθυνόμενοι στο ιδιωτικό τομέα, πουλάνε μέχρι και τα σπίτια. Και τέτοια παραδείγματα έχουμε πάμπολα ο καθένας μας από την ζωή την ίδια. Άρα λοιπόν, οι όποιες μεταρρυθμίσεις ευαγγελίζει ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΣ στον τομέα της υγείας και όχι μόνο μεγαλύτερη βαρβαρότητα θα έρθουν να προσθέσουν και στην παροχή, ας το πω έτσι, υπηρεσιών προς το λαό μας. Μεγαλώνοντας δηλαδή την αφέμαξη του λαού μας για υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να τις έχει δωρεάν σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας. Για να προλάβω τον χρόνο, να πάμε λιγάκι στο κομμάτι παιδεία. Γιατί είστε ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Γιατί βλέπετε χιλιάδες παιδιά φεύγουν για να πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν και είναι χρήματα που χάνονται από το κράτος. Να σας πω κάτι. Τι αποδείχθη από την περίοδο της πανδημίας? Ότι δεν έχουμε γιατρούς. Γιατί δεν έχουμε γιατρούς? Τι μέτρα πήραν έως τώρα για την παραγωγή αφενός μεν γιατρών και αφετέρου για την ειδίκευση μια σειρά γιατρών σε ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν διαθέτει, τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας που βογκούν και δεν έχουν ειδικότητες. Το ζήτημα λοιπόν είναι το αν θα έρθει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αυτό θα λύσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα που τα δημόσια πανεπιστήμια
έχουν απαξιωθεί, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η φοιτητική μέρημνα, δείτε τι γίνεται με τις εστίες που οι φοιτητές αυτό το διάστημα και με αφορμή βέβαια και τους νεοεισαχθέντες αλλά και τους παλιότερους φοιτητές καλούνται να πληρώνουν τεράστια ποσά για ενίκια που δεν έχουν παιδιά φτωχών λαϊκών οικογενειών. Την ίδια ώρα που οι εστίες δεν φτάνουν, είναι στο απειροελάχιστο, δεν φτάνουν να καλύπτουν, αν θέλετε, το ναι, αλλά να σας πω κάτι, αν το κράτος από μόνο ίδια, του... Την ίδια ώρα υποβαθμίζουν και μετατρέπουν σε επιχειρήσεις τα δημόσια πανεπιστήμια, ακριβώς κατά τα πρότυπα του συστήματος υγείας, όπως είπαμε προλίγου. Άρα λοιπόν τι έχουμε, ένα κράτος το οποίο αποσύρεται από τις κοινωνικές παροχές, αυτές που είχαμε συζητήσει, εμείς δεν λέμε ότι ήταν επαρκής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια σταδιακή λοιπόν αποχώρηση του κράτους από την υποχρέωση που έχει κατά τη γνώμη μας να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες όχι μόνο στα παιδιά μας, στην εκπαίδευση δηλαδή, είτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, σε όλο τη το φάσμα, σε κτίρια, σε εγκαταστάσεις, με καθηγητές, με μέσα και πάει λέγοντας, αλλά και στην υγεία και στην πρόνοια, σε όλους λοιπόν τους κοινωνικούς τομείς. Ένα κράτος λοιπόν που αποσύρεται προκειμένου οι πόροι που διέθεται ως τώρα να διοχετευτούν πού? Στις φοροαπαλλαγές, στις εισφοροαπαλλαγές, στο ζεστό χρήμα, στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επίδοκτους. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Και επιτρέψτε μου, επειδή πρόκειται, μιλήσαμε για τη ΔΕΘ, μιλάτε και όπως βάλατε τα ζητήματα της ΔΕΘ, εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που επίκειται να έρθει το επόμενο διάστημα, προφανώς μετά τη ΔΕΘ, το νομοσχέδιο έξτρωμα του Υπουργείου Εργασίας, που είναι ένα αντεργατικό προλάβατε την επόμενη ερώτημα. Το οποίο τι έρχεται να κάνει, κωδικοποιημένα, έρχεται να γιγαντώσει την ευελιξία και να εντατικοποιήσει την εργασιακή εκμετάλλευση. Ξέρετε όμως, αν μου επιτρέπετε, λέει κάποιος, γιατί λοιπόν, αν εγώ θέλω να εργάζομαι, γιατί έχω ανάγκη να βγάλω λεφτά, να μην δουλεύω νόμιμα σε δύο εργοδότες καθημερινά, ναι, και να δουλεύω γιατί παράνομα. Γιατί θέλει ο εργαζόμενος, θέλει να γίνει κρίσος, γι' αυτό θέλει τη δεύτερη δουλειά? Ή η δεύτερη δουλειά του είναι αναγκαία ή τέλος πάντων προσπαθεί να βρει μια δεύτερη δουλειά ή κάνει μια δεύτερη δουλειά διότι έχει χαμηλό μισθό από την πρώτη του δουλειά, να την πω έτσι, βασική δουλειά, γιατί η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και δεν έχει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί πρέπει να πληρώνει για την παιδεία και την υγεία που μόλις πριν είπαμε. Γιατί πρέπει να πληρώνει το ενίκιο, για παράδειγμα, ενδεχομένως στο σπίτι του ή το δάνειο που πήρε και δεν έχει και δεν του φτάνουν. Άρα λοιπόν είναι ο εξαναγκασμός αυτό. Δεν είναι δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, κύριε Παρδούνια, να δουλέψουμε και μια δεύτερη δουλειά. Και αυτό που κάνει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας είναι τι, νομιμοποιεί τη 13, τουλάχιστον την εργασία 13 ωρών. Είτε είναι σε δύο εργοδότες, είτε με κάποια άρθρα όπως προβλέπετε μέσα, στα πλαίσια της ίδιας εργασίας, να γίνει το ωράριο λάστιχο. Και άλλα πολλά, και άλλες πολλές αντεργατικές προβλέψεις του νομοσχεδίου. Κάτι τελευταίο, έχω ένα μήνυμα από μία φίλια Κροάτρια, την κυρία Μίνα. Λέει το εξής. Δεν ξέρω, το κουκούι βεβαίως μονίμως κατηγορεί την κυβέρνηση. Ωστόσο, εγώ θέλω να εστιάσω σε ένα σημαντικό. Στο συγκεκριμένο όρθιο για τα εργασιακά. Σωστά πράττει η κυβέρνηση και όταν κάποιος θέλει να εργαστεί, να εμποδίζουν αυτούς που τους εμποδίζουν να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι δημοκρατικό. Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ποινικοποίηση του δικαιώματος, έτσι δεν είναι, της διεκδίκησης. Ναι, η ακροάτρια θεωρεί ότι είναι θετικό αυτό. Ότι αν ένας δεν θέλει να απεργήσει, έχει την άποψή της. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αποφασίζεται όμως μια απεργία. Εξάλλου το έχουν περάσει με νόμους την ποινικοποίηση. Δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό. Εδώ γίνεται ακόμα ένα βήμα περαιτέρω. Αντιδραστικοποίησης, αν θέλετε, ή εμπλουτισμού, αν θέλετε, του ποινικού κώδικα, ας το πούμε έτσι, για το δικαίωμα στην διεκδίκηση, στην απεργία, στην όποια μορφή τέλος πάντων διεκδίκηση επιλέξουν οι εργαζόμενοι. Και φυσικά πρόκειται περί απειλής και τρομοκρατίας απέναντι στους εργαζόμενους, δίνοντας ακόμα ένα όπλο στα χέρια των εργοδοτών να ασυδοτούν, κύριε Μπαρδούνια, όπως γίνεται και το βιώνουμε και το βιώνουν μάλλον οι εργαζόμενοι με το χειρότερο τρόπο σε μια σειρά από επιχειρήσεις και κλάδους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.